κύριος Δήμαρχος κυρία Αντιλίνας και νομίζω ανέλησε τη σπουδαιότητα του Διεθνούς Αγώνα Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος 2024. Είναι κοινώς γνωστό ότι για να επιτύχει ένας αγώνας χρειάζεται μια άρτια οργάνωση, χρειάζεται όμως να διεξαχθεί σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Από τις πλευράς της Διεύθυνσης Συντομίας Λάρισας σχεδιάσαμε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχουμε αυτό το περιβάλλον ασφάλειας. Ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα την ασφάλεια των αγωνιζομένων αθλητών σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Δεν έχουμε ένα κλειστό στάδιο. Έχουμε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Ξεκινάμε από τα όρια μας με την περιφερειακή ενότητα Ιερίας, τη διασταύρωση του Λιβαδίου και φτάνουμε Ελασσόνα, Τύρναβο, Λάρισα και κινούμαστε προς Καρδίτσα στα όρια του νομού. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φύσεις. Ποδή, δρόμοι, αστικό περιβάλλον, περιαστικό, εθνικό δίκτυο. Οπότε πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν για να ληφθούν τα μέτρα που θα συνθέσουν όλο το πλαίσιο ασφάλειας. Και εμείς έχουμε αυτή την υποχρέωση για έναν των αθλητών, οι οποίοι απρόσκοπτα πρέπει να κοιτάνε να αγωνιστούν μόνο στο ταρένο, στην οδό. Έχουμε ανακοινώσει ήδη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί στο site της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ενότητα, την ξέρετε για τις ανακοινώσεις που έχετε δίκτυο τύπου, το γραφείο τύπου και ενημέρωση που έχουμε στην Κυριακή Αστυνομική Διεύθυνση. Και θα μου η παράκληση να πεις τα μέσα ενημέρωσης, να τις αναπαράγεται ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες, ιδιαίτερα αυτοί που κινούνται στον άξονα της Εθνικής Οδού Κοζάνη, δηλαδή της Κοζάνης, με ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι μέχρι το προς τον Τύρναβο, που την ώρα που είναι και μεσημβρινή, πολλοί μπορεί να εργάζονται, σχολάνε, να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές διαδρομές που έχουν προτείνει. Επίσης υπάρχουν και αυτές τις διαθέσιμες, πέρα από τις ψηφιακές ρυθμίσεις, αυτή τη φορά για να βοηθήσουμε περισσότερο τους συμπολίτες μας, τους φίλους οδηγούς, έχουμε ανακοινώσει και κάποιες προτινόμενες διαδρομές. Δίνονται κατανόηση των φίλων οδηγών, που βρίσκουμε συνέχεια στον δρόμο, αλλά νομίζω δείχνουμε ακόμη καλύτερη αυτή την κατανόηση όταν θα είμαστε 222 αστυνομικοί στον δρόμο για να βοηθήσουμε. Νομίζω ο αριθμός και μόνο αυτός δείχνει ότι έχουμε όλη τη διάθεση για να βοηθήσουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι κάποιες στιγμές μπορεί να γίνει ένας περιορισμός, αλλά είναι ένα μεγάλο event, ένας διεθνής αγώνας που απαιτεί ένα υψηλό στάδιο ασφάλειας και δεν μπορεί να γίνει έκπτωση σε αυτό. Σας ευχαριστώ.